Γεια σας φίλοι, ξεκινώντας με ανιχνευτές μετάλλων ονομάζεται η νέα σειρά στο κανάλι YouTube. Σήμερα είμαστε στο δεύτερο επεισόδιο, ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Δεύτερη εξόρμηση στο βουνό με ένα νέο ανιχνευτή μετάλλων, τον οποίο θα δούμε. Πρόκειται να μάθουμε καινούργια πράγματα, να κάνουμε ένα καινούργιο χόμπι. Μόνο και μόνο ότι καταφέραμε και γλιτώσαμε από το σπίτι τα τάμπλετ και τα κινητά είναι το μεγαλύτερο όφελος. Για να δούμε. Στο σημερινό επεισόδιο είμαστε και καλύτερα εξοπλισμένοι. Ένα σακίδιο ειδικά φτιαγμένο για ανιχνευτές μετάλλων. Έχει περάσει λοιπόν η εποχή που τα μηχανήματα τα κουβαλάγαμε μέσα σε τσουβάλια και σε σάκους από οτιδήποτε άλλο. Θέσεις για τα πάντα. Και η μεγάλη έκπληξη θα είναι να σας δείξω και ποιο μηχάνημα επέλεξα σήμερα για να έχω μαζί μου. Εργονομικός, ποιοτικός. Είμαστε έτοιμοι. Η λέξη κλειδί είναι Learn by Kirichis. Πατώντας πάνω σε αυτή τη λέξη θα δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς μας. Ξεκινώντας για ανιχνευτές μετάλλων λοιπόν, επεισόδια τα οποία αφορούν τόσο τους αρχάριους χειριστές, αλλά όσο και τους πιο προχωρημένους. Φύγαμε. Πάρτε βαθιές ανάσες. Είμαστε στη φύση. Είναι όλα πολύ όμορφα σήμερα. Η δεύτερη εξόρμησή μας. Αυτό που μου ζητάνε οι περισσότεροι πελάτες, κυρίως είναι το βάθος. Θέλουν μηχανήματα να πιάνουν βαθιά. Να πιάνουν ένα μέτρο, 1,5 μέτρο, ξέρω εγώ, 2 μέτρα. Το ερώτημα είναι αν κανείς έχει σκάψει 1 μέτρο ποτέ να δει πώς γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Να ξέρετε πως τα περισσότερα ευρήματα που είναι χαμένα, σκόρπια, δεν είναι πάνω από 30 πόντους. Και οι περιπτώσεις που κάποιος έχει κρύψει κάτι, το έχει κρύψει για να πάει να το ξαναπάρει. Δεν θα σκάψει ποτέ το μπόι του δηλαδή. Τα κρυμμένα πράγματα συνήθως είναι 50, 60, 70, 80 πόντους. Είναι το γόνατο, είναι η μέση. Βέβαια σήμερα το μάθημά μας, αν θέλετε, Learn by Kirichis, θα είναι πώς μπορούμε να κάνουμε τον ανιχνευτή να πιάνει βαθιά. Γι' αυτό θα μιλήσουμε, για το βάθος. Ξεκινάμε λοιπόν. Οργανωμένα και όμορφα, το μόνο πρόβλημα με αυτό το σάκο είναι πως θα ξεχάσετε με τις τόσες θήκες που έχει μέσα που έχετε βάλει το κάθε τι. Εδώ έχουμε φιαράκι, εδώ έχουμε μία άλλη θήκη που μπορούμε να βάλουμε τα ακουστικά μας. Μάλλον αρχίσετε και καταλαβαίνετε ποιο μηχάνημα θα βγει από εδώ τώρα. Λοιπόν, τα ακουστικά είναι εδώ. Εδώ είναι η θέση όπως το δείχνει για το pinpointer, ναι, ορίστε, XP pinpointer Mi 6, το οποίο να το πάει σε αυτή τη θέση εδώ. Μπορούμε και να το ασφαλίσουμε με το ελαττηριάκι. Εδώ μπορούμε να έχουμε και το κινητό μας. Πιο καλύτερα δεν θα μπορούσε. Προχωράμε. Το φιαράκι μας Quest Diamond Digger. Εδώ είναι τα ραβδιά του ανιχνευτή, η τηλεσκοπική ράβδος. Προχωράμε. Εδώ είναι ο δίσκος.
ξέρω ότι περιμένετε το μηχάνημα, περιμένετε να δείτε το μηχάνημα. Και αυτό είναι το μηχάνημα. XP Oryx. Ένας μικρός Deus. Έχει περάσει πια η εποχή που τα μηχανήματα είχαν τεράστια κουτιά, χαμηλή απόδοση. Έξυπνο, σύγχρονο, σημαίνει μικρό και διακριτικό. Για να μοντάρω, πολύ απλά, κούμποσε, τίποτα άλλο, ούτε βιδάκια, ούτε διαδικασίες. Πολύ ελαφρύ στο χέρι. Αυτό είναι ο ανιχνευτής. Το καλύτερο μηχάνημα στην κατηγορία τιμής του. XP Oryx. Να δείξουμε κάποια πράγματα εδώ. Ένας άχρηστος στόχος πρέπει να τον ελέγξουμε κάνοντας όλες τις κινήσεις. Πέρα δόθε, πάνω κάτω. Και βλέπουμε την οθόνη πως τα νούμερα δεν είναι σταθερά. Έχουν αστάθεια. Τώρα κοιτάξτε, αν θέλω να κάνω τον ανιχνευτή να πιάνει πιο βαθιά, μπαίνω μέσα στο μενού. Βρίσκω την επιλογή βάθος. Όσο το ανεβάζουμε αυτό, το μηχάνημα πιάνει βαθύτερα. Άλλα μηχανήματα το λένε sensitivity που δεν έχουν ελληνικά, άλλα το λένε ευαισθησία. Εμείς εδώ στους ανιχνευτές της XP το έχουμε ονομάσει βάθος, γιατί πραγματικά αυτό είναι. Πήγα το βάθος 96%. Όσο ανεβάζω το βάθος, αρχίζει και υπάρχει αυτός ο ελαφρύς ήχος, αυτό το γρατζούνισμα. Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι το μηχάνημα πιάνει πιο βαθιά τώρα. Κατά πόσο το ανεχόμαστε αυτό, αν είμαστε νέοι χειριστές, για να μάθουμε, κατεβάζουμε την ευαισθησία χαμηλά, 80%, 70%, ασχολούμαστε λίγο για τα μέταλλα, να μάθουμε να διαβάζουμε δηλαδή τα μέταλλα και στην πορεία θα ανεβάσουμε και την ευαισθησία. Όταν μάθουμε τα βασικά, να σκάψουμε, να βγάλουμε αντικείμενα, να μπορούμε να διαβάζουμε το καλό, το άχρηστο και το βάθος θα έρθει μετά.
Να δείξουμε ένα στόχο εδώ. Έχουμε χαμηλό νούμερο. Έχουμε νούμερο το οποίο ένα σταθεί. 0-2 σημαίνει σίδερο. Αλλά βλέπετε καμιά φορά που χτυπάει και ψηλά, επειδή είναι έλασμα, είναι σκουριά, είναι κράμα σιδήρου αυτό. Για να δούμε, είναι επιφανειακό, είναι βαθύ, πόσο μεγάλο είναι. Πάμε λίγο πιο δίπλα. Κρατάμε πατημένη την επικέντρωση. Μας γράφει επικέντρωση, τώρα δεν χρειάζεται κούνημα. Είναι μεγαλούτσικο. Και βλέπετε ότι είναι και πολύ επιφανειακό γιατί κλείνει το κουτί. Σημαίνει ότι ο στόχος δεν έχει βάθος. Θα τον ανοίξουμε. Για λόγους εκπαιδευτικούς. Το επόμενο βήμα πάντοτε είναι το pinpointer. Εδώ το καλό με το ασύρματο pinpointer είναι ότι όταν το ανοίξω, το μηχάνημα κόβει τη σύνδεση με το δίσκο και μιλάει πλέον με το pinpointer. Είναι ώρα να κάνουμε την επικέντρωση. Αν ο στόχος είναι επιφανειακός, θα το δείξει και το pinpointer. Αν όχι, ξέρουμε ότι θέλει δουλειά. Εδώ είμαστε. Μηδενίζω το pinpointer με το έδαφος. Στιγμιά πατάω το κουμπί. Και πάμε. Εδώ είμαστε. Δεν θέλει και ερώτημα. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι μια γεμιστήρα. Είναι γεμιστήρα από πολεμικό όπλο. Εδώ μπαίναν τα φυσίγγια. Εδώ μπαίναν τα φυσίγγια στη σειρά. Έμπαινε αυτό μέσα στο όπλο. Έτσι. Τύπου μη ένα πρέπει να είναι αυτό. Η γεμιστήρα. Ωραίο έδρυμα. Και καλό ήχο και σταθερό αριθμό. Αυτό μου αρέσει και θα το ανοίξουμε. Το ποια είναι το pinpointer. Δεν είναι όμως πολύ επιφανειακό. Το pinpointer μπορεί να μας βοηθήσει για να γλιτώνουμε χρόνο. Έτσι, για να μην σκάβουμε άσκοπα. Λίγους πόντους διώχνουμε κάθε φορά. Ανοίγουμε το pinpointer, το μηδενίζουμε με το έδαφος. Και πάμε. Είμαστε εδώ. Τώρα ξέρουμε προς τα που θα πάμε. Όχι άσκοπα σκαψίματα. Ωραία. Τώρα πλησιάσαμε, είναι πολύ επιφανειακό. Έχει κλείσει το κουτί, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Ναι. Αυτό εδώ, πολλοί μπορεί να μην ξέρετε τι είναι. Αυτό είναι ένα βόλι από εμπροστογεμένο όπλο, μουσκετόβολο δηλαδή. Αυτά τα όπλα που είχαν την εποχή του Κολοκοτρώνη. Είναι από μολύβι. Έμπαινε μπροστά στην κάνη, το χτυπάγανε. Είχε μπαρούτι από κάτω και γινόταν η εκπυροσωκρότηση και έφευγε. Αυτό είναι ένα καλό έβριμα, είναι παλιό, τουλάχιστον 200 χρόνια πίσω. Και στην περιοχή εδώ που είμαστε στο Χαϊδάρι, επειδή έχει γίνει μάχη, υπάρχουν τέτοια έβριματα. Έχει γίνει μάχη με τους Τούρκους. Αυτό είναι το άχρηστο. Τα νούμερα τα χαμηλά εδώ είναι το άχρηστο. Τα λουμινόχαρτα, σαραντάρια, 20. Γιατί ψάχνω τα νεροφαγώματα, γιατί είναι το νούμερο ένα σημείο να βρείτε παλιά πράγματα. Είναι σαν να κάνετε ανασκαφή, σαν να είστε αρχαιολόγοι και κατεβαίνετε κάτω. Πάμε σε παλιές εποχές πάντοτε. Εκεί που έχει φάει το νερό δηλαδή, σε αυτά τα ριάκια, οι πιθανότητες πάντοτε είναι καλές. Εδώ έχουμε ένα στόχο. Ακούγεται καλός, δεν ξέρω αν έχει καλή αναγνώριση. Έχει και καλή αναγνώριση. Και εδώ έχουμε σίδερο. Να το σίδερο. Με το σπαστό ήχο. Μπορούμε να τον απορρίψουμε βέβαια, αν θέλουμε, το σίδερο. Και είναι εδώ. Θα κάνουμε την επικέντρωση. Πάμε μακριά να μην χτυπάει. Κρατάμε το στόχο. Η επικέντρωση βοηθάει να μην κουνάμε το δίσκο. Να το. Πού είναι. Τώρα παίρνω μια ιδέα ότι είναι εδώ ο στόχος. Επιστρέφω πίσω. Προχωράμε. Αυτό θα το ανοίξουμε. Να βάλουμε και το pinpoint, να δουλέψει και αυτό. Ανοίγω το pinpoint, το μηδενίζω με το χώμα και προχωράμε. Το είδατε που είναι. Βάζουμε. Και προχωράμε. Πού είναι ρε παιδιά. Πού πάμε τώρα. Πάμε πάλι. Και προχωράμε. Το βρήκαμε. Λοιπόν, αυτό φέρεται ένα νόμισμα εδώ. Τώρα, μάλλον, νομίζω ότι σύγχρονο θα είναι, δεν νομίζω ευτέλους αξίας πρέπει να είναι. Δεν το βλέπω καλά εδώ. Πάμε λίγο στο φως. Για να πάμε λίγο στο φως. Πολύ λιωμένο είναι, πολύ φθαρμένο είναι.
Είναι πολύ φθαρμένο. Λοιπόν, νομίζω ότι ξέρω τι είναι. Τελικά δεν είναι σύγχρονο. Δεν είναι σύγχρονο. Αυτό είναι τα 10 λεπτά του Γεωργίου του Πρώτου. Έτσι, βασίλειο της Ελλάδας. Τώρα μιλάμε εδώ για 1870, μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο βρήμα. We'll be right back.